Και όποιος θέλει μπορεί να πάρει για το μέρος που ζει, που βρίσκεται και θέλει να διαδώσει τον αγώνα μας ενάντια στα χημικά του πολέμου. Τη σημερινή συγκέντρωση την οργανώνει το ανοιχτό συντονιστικό ενάντια στα χημικά του πολέμου και την οξυδοτέρωση αυτών στη Μεσόγειο από τα Χανιά. Απαρτίζεται από τουλάχιστον 70 συλλογικότητες, σωματεία, εργασιακά και άτομα από τα κινήματα της πόλης. Βρίσκεται κάθε Τρίτη στις 8.30 ώρα στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Ο αγώνας συνεχίζεται. Τα επόμενα βήματα σε σχέση με τα συντονιστικά της υπόλοιπης Κρήτης είναι μια μεγάλη κινητοποίηση που σχεδιάζεται τώρα στην νατοϊκή βάση της Σούδας, στον τόπο που χειρίζονται και που αυτοί είναι που καθοδηγούν τα πράγματα στη θάλασσά μας. Mare Nostro, στη θάλασσά μας. Κινδυνεύουμε από αυτούς. Ζητούμε από το λαό της Κρήτης να συμπορευτεί με τα συντονιστικά σε κάθε πόλη, γιατί ο αγώνας είναι μπροστά μας και τώρα. Ο Δήμαρχος Φακίων θα συνεχίσει σε λίγο να σας πει την εγκατάσταση, αλλά μέχρι τότε θα αναγγείλουμε τις υπόλοιπες συλλογικότητες της σωματείας που συμμετέχουν. Μαζί μας ακόμα ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, ο Γιάννης Ταθάκης, υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, ριζοσπαστική συνεργασία Κρήτη. Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Κινήματος Ρέθυμνο Αλληλεγγύη Ανατροπή. Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Ρεθύμνου. Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στο Κηφί. Ποδηλάτρης Χανίων, Τέρα Βέρντε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορακιών Ακροτηρίου Χανίων. Το Δεύτερο Γυμνάσιο Χανίων, καθηγητές και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμών. Η Δημιουργική Ομάδα Παιδιών και Νέων Πρίνου Ρεθύμνου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό αγώνα και ο λόγος στον Δήμαρχο Παύλο Πολάκη για τις λεπτομέρειες της επιβίβασης στα πλοία. Λοιπόν, ακούστε με λίγο προσεκτικά τώρα γιατί θέλει ένα συντονισμό. Έρχονται τα φουσκωτά τα οποία μαζί με τα υπόλοιπα που είναι εδώ θα επιβιβάσουν όσο κόσμο μπορούν. Ο πολλής κόσμος πρέπει να φύγει τώρα συγκροτημένα γύρω τα μαγαζιά, τον παραλιακό δρόμο και να πάει απέναντι στη ράμπα που έρχεται να δέσει ο Δασκαλογιάννης, ο οποίος είναι στο 1,5 μίλι. Σε 10 λεπτά θα είναι εκεί. Θα ανέβουν στο Δασκαλογιάννη επάνω όλοι όσοι δεν χωράνε ή δεν μπορούν να βγουν στα σκάφη. Θα ανοιχτούμε όλοι μαζί προς τα έξω. Κέντρο της αλυσίδας θα είναι το Δασκαλογιάννης. Βόρεια και νότια θα παραταχθούν τα σκάφη που σήμερα συμμετέχουν και τα οποία θα μπορούσε να είναι περισσότερα αλλά μας τα χάλασε ο καιρός. Τα μικρά σκάφη που δεν μπορούν να ανοιχτούν πολύ θα παραταχθούν από τις πέτρες μέχρι το Δασκαλογιάννη. Τα μεγαλύτερα σκάφη θα είναι από το Δασκαλογιάννη και προς τη Γάβδο. Θα σταματήσουμε για μισή ώρα εκεί με βερκανικά και τέτοια και μετά θα ξαναέρχουμε προς τα πίσω. Απλά σιγά σιγά να πηγαίνει ο κόσμος πέρα. Στα Φουσκωτά και στα Καΐκια κανάλι επικοινωνίας είναι το 69. Καλύτερη κινητοποίηση. Είμαστε μαζί σας. Να ξέρετε ότι μας δώσατε και μας χαράξατε πολύ καλά τον δρόμο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τα ακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Από τη Βαρκελόνη η φίλη μας η Ντολόρες θα μεταφέρει την βάρβαρη πράξη στην Ισπανία. Η ομάδα εθελοντών Σφακίων επίσης μαζί μας, ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Σφακίων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλικράτη, η Δημοκρατική Παράταξη Κρήτη Πρώτη Δύναμη με επικεφαλή τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, η Εθνική Αντίσταση Αποκορώνου, το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεροκούρου, η τοπική κοινότητα Μελάβων Ρεθύμνης, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Νομού Ηρακλείου, η Δημοκρατική Πατριωτική Κίνηση Χανίων κατά της εξάπλωσης και της νέας κατοχής, της εξαθλίωσης, με συγχωρείτε, και της νέας κατοχής, η Κοινότητα Αγίας Γαλήνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Γαλήνης και ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Κολυμπαρίου. Επίσης, ο Δήμος Γάβδου είναι κοντά μας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλικών Αναγείων. Θα συνεχίσουμε με την κεντρική ομιλία της σημερινής εκδήλωσης. Ο ομιλητής θα είναι ο καθηγητής.